Κύριε Δήμαρχε, χθες στο παραπέντε ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την παραμονή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα 5 νησιά. Με δήλωσή σας εκφράζετε τις ανησυχίες σας ήδη από χθες για το αντιστάθμιο σε σχέση με το προσφυγικό και βέβαια για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση μέχρι τότε. Ποιες είναι οι ανησυχίες σας και τι πιστεύετε ότι κρύβεται πίσω από αυτό? Κύριε Παπαζαχαρή, όπως δηλώσαμε από χθες, η κίνηση το να παραμείνουν μέχρι τέλη του χρόνου οι μειωμένοι συντελεστές είναι μια θετική κίνηση και ως τέτοια τη βλέπουμε. Όμως, εάν αυτή συνδυάζεται με την επιστροφή στην ΚΟ εκατοντάδων, αν θέλετε, χιλιάδων προσφύγων, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η κίνηση είναι στο τέλος της θα αποδειχθεί αρνητική για το νησί. Και το λέω αυτό γιατί μπορεί μεν οι συμπολίτες μας ή, αν θέλετε, οι Ευρωπαίοι, οι υπόλοιποι πολίτες να μιλούν περί ανθρωπισμού ή περί βοήθειας ή. Όταν όμως έρχονται διακοπές εδώ, το έχουν δηλώσει επανειλημμένως και στα ρεπορτάζ έχει καταγραφεί, ότι δεν θέλουν να έχουν κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν η μείωση μπορεί να είναι θετική. Θετικότερο θα ήταν αν υπήρχε ένα επεξεργασμένο σχέδιο και άκουγε κάποιος τα υπομνήματα ή τις σημειώσεις που κατά καιρούς έχουμε καταθέσει και οι 5 δήμαρχοι στο σύνολό τους για την συνεχή και οριστική αντιμετώπιση της νησιωτικότητας στην Ελλάδα και όχι μόνο των 5 νησιών. Νησιωτικότητα που έχει να κάνει και με τις μεταφορές, που έχει να κάνει και με το κόστος ζωής και έχει να κάνει προφανώς και με το ΦΠΑ. Δεν μας αρκεί αυτή η παράταση η ολιγόμενη ή, αν θέλετε, αυτή η συνεχής αγωνία, παρετάθη για 6 μήνες, ξαναπαρετάθη για 6 μήνες, επιχειρήσει να προσαρμόζουν τις μηχανές, τις ταμιακές, τα τιμολόγια, ό,τι χρειάζεται να γίνει και την παραμονή ξαναλλάζει. Εδώ και ο Δήμος έχει τέτοιο πρόβλημα. Και κάθε φορά να ζούμε αυτή την αγωνία. Λέμε λοιπόν θετική στην κίνηση η παραμονή μας του 17%. Πρέπει να δοθεί όμως οριστική λύση σε αυτή την κατεύθυνση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής και των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σύνολο και μεγάλα και μεμονωμένα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν χαμηλούς συντελεστές σε πολύ καλύτερα οικονομικά λειτουργούσες κοινωνίες και χώρες και όχι ειδικά στην Ελλάδα που έχει αυτό το πρόβλημα. Θέλω επίσης να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε να περάσουμε ένα μεγάλο μήνυμα. Το οφείλουμε αυτό και στους υπόλοιπους συναδέλφους αλλά και στις υπόλοιπες νησιωτικές κοινωνίες. Δεν είναι όλα τα νησιά Ρόδος, Κος, Σαντορίνη, Μύκονος και τα 10 τουριστικά νησιά που έχουμε όπου το εισόδημα είναι καλό και δίνει μια άνετη διαβίωση σε κάποιους ανθρώπους. Υπάρχουν και άλλα νησιά τα οποία έχουν μεγάλα προβλήματα. Και δεν θα αναφερθώ σε μεσαίου μεγέθους νησιά, θα πάω στη γειτονική Νησίο ή θα πάω στην Αστυπάλια ή θα πάμε στο Γαθονήσι και στους Λειψούς. Δεν είναι πολίτες οι Έλληνες δεύτερης κατηγορίας αυτοί. Από το Αγαθονήσι ή αν θέλετε από την Κάλυμνο ή από τα υπόλοιπα νησιά και από εκεί πέρασαν μετανάστες και εκεί υπέστησαν ζημίες και είχαν πρόβλημα. Θεωρώ λοιπόν ότι επιτέλους η ελληνική κυβέρνηση, η όποια ελληνική κυβέρνηση και διαχρονικά δεν υπήρξε αυτή η αντιμετώπιση των νησιωτών, όχι μόνο τώρα, πρέπει να δώσει οριστική λύση και απάντηση στα προβλήματα που έχουμε στα νησιά. Ένα από τα προβλήματα που είναι πολύ σημαντικό είναι το κόστος διαβίωσης και το κόστος λειτουργίας του επιχειρήν. Εάν δεν βοηθηθούν οι πολίτες και οι επιχειρηματίες, τότε ο τουρισμός που είναι ένα πολύ ευαίσθητο προϊόν και πολύ και δέχεται μεγάλο ανταγωνισμό και μεγάλες πιέσεις από τον ανταγωνισμό πολλών άλλων χωρών, θα έχει πρόβλημα. Μην βλέπουμε τη φετινή χρονιά που είναι μια χρονιά που έχουμε μια αύξηση μεγάλη, πρέπει να βλέπουμε σε βάθος χρόνου ποιες άλλες αγορές μπαίνουν στο παιχνίδι, τι ανταγωνιστικό προϊόν έχουν, τι προσφέρουν, σε τι κόστος το προσφέρουν για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να ισχύσει για τα νησιά το παλιό φορολογικό καθεστώς που άφησαν, αν θέλετε, κατά αυτή τη συμπεριφορά, δηλαδή του αφορολόγητου στην περιοχή μας προκειμένου αυτό που λέτε, δηλαδή να είμαστε σε ισχυρή θέση απέναντι στον ανταγωνισμό, κυρίως για τους τουριστικούς προορισμούς, κύριε Δήμαρχε? Νομίζω ότι κάτι τέτοιο υπενήσεστε και στην προσφυγή που κάνατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 5 Δήμαρχοι. Ακριβώς. Όχι μόνο για τα νησιά τα δικά μας ή για τη Δωδεκάνησο που είχαμε μειωμένο φορολογικό καθεστώς, για το σύνολο των νησιών. Και όταν υπήρχε το μεγάλο ζήτημα με τις καταγγελίες της προσφυγής για το δημοτικό φόρο Δωδεκανήσου, η πρόταση της τότε τοπικής ένωσης Δήμων Κοινοτήτων Δωδεκανήσου προς τις τότε κυβερνήσεις ήταν να επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Αυτή η εισφορά που εισπράττουν οι Δήμοι για να μπορούν να λειτουργούν. Δεν μπορεί να υπάρχει ολόκληρη χώρα νησί στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είναι η Μάλτα με μηδενικούς συντελεστές ΦΠΑ στις μεταφορές προς τη Μάλτα και εμείς να έχουμε αυτούς τους συντελεστές.
Τι διαφορετικό έχουμε εμείς από τη Μάλτα? Εμείς είμαστε σε πολύ δυσμενέστερη θέση. Και ξαναλέω, σε νησιά τα οποία έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα από την ΚΟ. Σε νησιά που δεν έχουν συγκοινωνίες. Σε νησιά που ο πολίτης για να επιβιώσει επιβιώνει είτε με την πενιχρή σύνταξη ή με τους πενιχρούς μισθούς. Εκεί λοιπόν το προϊόν, χώρια από το μεταφορικό κόστος, έχει και το κόστος με το ΦΠΑ που έχει πάει στο 24% και δεν μπορεί να επιβιώσει. Άρα σιγά σιγά θα δούμε νησιά να αδειάζουν και να ερημώνουν. Ο στόχος είναι να κρατηθούν οι πολίτες στα νησιά, άρα θα πρέπει η πατρίδα μας, η Ελλάδα, να βρει ισοσταθμικά, αν θέλετε, μέτρα. Είναι πολύ εύκολο. Τα έχουμε καταθέσει και ως Δήμαρχη. Είναι ένα τέτοιο ισοσταθμικό μέτρο, το μεταφορικό ισοδύναμο, που έτσι όπως διαμορφώνεται τουλάχιστον. Κοιτάξτε, εάν δεν το δούμε στην πράξη να εφαρμόζεται, μια κίνηση και αυτή σωστή, το συζητάμε. Αν δεν το δούμε στην πράξη να εφαρμόζεται και πώς θα εφαρμοστεί και πώς θα εισπράττονται. Και ποιους αφορά όλους. Και ποιους αφορά και αν τους αφορά όλους, τότε καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να πούμε ότι είναι στη θετική κατεύθυνση γι' αυτό, όμως να το δούμε στην πράξη. Διότι αν δεν αφορά όλους, εάν αφορά ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να τα εισπράττουν από τις τράπεζες, εάν ο λογαριασμός αυτός έχει μπλοκαριστεί από την τράπεζα και δεν μπορεί να τα εισπράξει, εάν και πρέπει να γίνει μια διαδικασία που ο πολίτης για να την κάνει στο τέλος θα αγαναχτεί να την κάνει και δεν θα την κάνει, τότε είναι δώρον άδωρο.